ξέρετε πολύ καλά ότι το διήμερο που πέρασε οι περιφερειακές αρχές της πατρίδος είχαν θέματα που αφορούσαν το αγροτικό. Ημέν Δευτέρα συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αποστόλου, και τους γραμματείς του Υπουργείου, και χτες είχαν Ένωση Περιφερειών, στο οποίο έπεσε και το θέμα που αφορούν τα αγροτικά θέματα. Εμείς έχουμε μια αρχή. Πιστεύουμε ότι αν ο πρωτογενής τομέας, οι άνθρωποι του ΜΟΚΣ, δεν πάρουν τη θέση που πρέπει και να γίνουν πραγματικοί επαγγελματίες στην Ελλάδα, γιατί μέχρι σήμερα τους έχει κάθε κατάσταση αντιμετωπίσει πολύ αρνητικά, δεν μπορεί να συζητάμε για τίποτα. Γι' αυτό εμείς στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, και επειδή αυτός ο τομέας είναι πολύ παχαρός και βλέπουμε σήμερα ότι ούτε πρώτες ύλες δεν μπορούν να αγοράσουν, ούτε για να μπορέσουν να ταΐσουν τα ζωντανά τους, πρέπει το κράτος να καταλάβει ότι ούτε ασφαλιστικά μπορεί να δώσουν παραπάνω, ούτε φορολογητέα ύλη έχουν. Εάν σκεφτόταν από χρόνια ότι αυτός ο κόσμος θα είχε φορολογητέα ύλη, έπρεπε να τους δώσει τις κατευθύνσεις σε αυτούς να γίνουν πραγματικοί επαγγελματίες, γιατί σήμερα ούτε καν ερασιτέχνες δεν είναι με αυτά που παίρνουν από τη δουλειά που πατάνε. Είναι οι άνθρωποι των 24 ωρών στη δουλειά τους και το αποτέλεσμα είναι τέτοιο το ποσό που δεν φτάνει ούτε να ταΐσουν την οικογένειά τους. Θεωρώ ότι οι υπουργοί, οι οποίοι συζητάνε με την Τρόικα, με όλους αυτούς τους δανειστές, πρέπει να πούν την πραγματική κατάσταση και πρέπει να μάθουν τους ξένους ότι όποιον αριθμό και να πολλαπλασιάσεις με το μηδέν θα είναι πάντα μηδέν. Εάν δεν φτιάξεις κατάσταση να φύγουμε από το μηδέν, όπως έχουν κάνει άλλα κράτη, εμείς πάντα θα είμαστε στο μηδέν. Εάν δεν στηριχθεί ο αγροτικός τομέας και δεν φτιάξουμε παραγωγική διαδικασία, μην περιμένουμε να αλλάξει η πατρίδα.